Αυτή που μας σήμερα. Θέλετε να πιάσω εγώ κανένα θέμα ή έχετε εσείς κάτι? Oh. Θέλετε π.χ. έχετε κάτι θεμένο ή να ξεκινήσω εγώ να πω ένα θέμα στην τύχη έτσι να μιλήσουμε? Θα ήθελα για την πρόθεση να πούμε. Αυτό αν και μου φαίνεται ότι είχαμε πει την άλλη φορά, θα σας εξηγήσω λίγο τι εννοεί τώρα η Αγγελική, γιατί με έχει φάει με αυτή την πρόθεση. Λοιπόν, αυτό που είχα πει την άλλη φορά, ότι έχουμε μέσα μας, τα λέγαμε, δύο ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Και αυτό που είναι στο κέντρο μας είναι αυτό που δημιουργεί. Είναι αυτό που λέμε ο ανώτερος εαυτός μας. Είναι το κομμάτι, το εσωτερικό που εμείς, θα λέγαμε αντανακλαστικά, το βάζουμε στην καρδιά. Και λέμε όταν μιλάει η καρδιά μας συγχρονίζει. Στην πραγματικότητα είναι το κέντρο μας. Είναι η πυρηνική δόνηση που μας συγχρονίζει. Όσο πιο επιφανειακή είναι η δόνησή μας, τόσο λέγαμε ότι ανήκει στην τωρινή προσωπικότητα. Όταν αυτά τα δύο δεν ομοιοκραδάζονται, στην πραγματικότητα οι άνθρωποι ζουν στην πλάνη της περιμετρικής τους προσωπικότητας, θα λέγαμε, της περιμετρικής τους ενέργειας, που όμως δεν είναι ικανή να δημιουργήσει. Άρα η πρόθεσή μας με αυτό που νομίζει στην πραγματικότητα προσωπικότητα πρέπει να είναι το ίδιο. Και πότε γίνεται το ίδιο? Όταν η συνείδηση και η συμπεριφορά μας μέσω από τις πεπιθήσεις μας είναι σε αρμονία. Άρα πολλοί άνθρωποι μέσα τους βλέπετε ότι ενώ θα λέγαμε ότι έχουν επιθυμίες για άλλα πράγματα, στην πραγματικότητα έλκουν άλλα πράγματα, άλλα σενάρια. Γιατί η πραγματική δόνηση δεν είναι, θα λέγαμε, αντιληπτή σε αυτούς. Όσο ο άνθρωπος από το αποτέλεσμα βλέπει, όσο ο άνθρωπος από το αποτέλεσμα αρχίζει, ξεκινάει και βλέπει την εσωτερική του δόνηση, τότε μπορεί να γίνει αντιληπτός στην εσωτερική του πραγματική, θα λέγαμε, δόνηση και όχι στην περιμετρική. Οπότε μετά φτάνουμε σε αυτό που λέγαμε και την άλλη φορά, Ιώνα, ότι μετά η δημιουργία γίνεται συνειδητή, γιατί απλά ο εαυτός του είναι και η εσωτερική και η εξωτερική δόνηση ομοποιημένη. Άρα θα λέγαμε, όταν εμείς ενωθούμε τον ανώτερο νου μας, θα λέγαμε, έτσι, που ο ανώτερος νους μας αγγίζει, θα λέγαμε, εκείνη την κατάσταση που μπορεί να δημιουργεί συνειδητά, θα μπορούμε να υλοποιούμε. Και προς τα εκεί πάει η ανθρωπότητα. Break. Να κάνω μια ερώτηση στο μάτι. Ναι, βεβαίως. Αν τελείωσες. Ναι, απλώς, μήπως δεν πρέπει να παραδοθούμε τελείως στη ροή αυτή? Δηλαδή στις ανατολικές φιλοσοφίες περιμένουν το πεπρωμένο και δεν κάνουν τίποτα. Δεν κινούνται καθόλου, δηλαδή απλά περιμένουν. Μήπως να μην φτάσουμε στο άλλο άκρο? Εδώ υπάρχει μια παραπλάνηση διανοητική. Κάθε φορά κάποιος που έχει αποκοπεί, αυτός σίγουρα φοβάται να παραδοθεί στο άγνωστο. Γιατί? Γιατί δεν ξέρει το άγνωστο τι είναι ο ίδιος του εαυτός. Κάθε φορά που εμείς λέμε παραδίνουμε στο άγνωστο, νομίζουμε ότι είναι κάτι έξω από εμάς. Ενώ στην πραγματικότητα το άγνωστο, αυτό που μπορούμε να μάθουμε, είναι μόνο ο εαυτός μας. Αν το διαλογιστείτε, θα δείτε ότι το μόνο που μαθαίνουμε στο άγνωστο είναι ο εαυτός μας. Όσο εμείς νιώθουμε πιο αποκομμένοι και μέσα μας υπάρχει η ιδέα του τέλους, του φόβου, κάποτε λοιπόν εμείς θα πούμε: αχ, κάτσε να πάρουμε τα μέτρα μας. Και είναι φυσικό ότι ο φόβος φυλάει τα έρμα. Δηλαδή, ο φόβος είναι εξυπηρετικός σε αυτούς που νιώθουν αποκοπή. Όμως, στους ανθρώπους που έρχονται σε ένωση, πλέον φεύγει αυτό το πράγμα και ξεκινάει η απόλυτη παράδοση από δύναμη και όχι από αδυναμία. Σε κάλυψε αυτό? Μέχρι και ο θάνατος δεν είναι ουσιαστικά δική μας επιλογή. Στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να διαχωρίσουμε είναι όταν λες δική μας επιλογή, ποιο κομμάτι μιλάει μέσα σου, Ιώνα. Το ανώτερο εαυτού. Φυσικά. Σαν ολικό όν είναι δική σου επιλογή το οτιδήποτε γίνεται. Ακόμα και πότε να κατέβεις εδώ στην να εσαρκωθείς. Πότε θα φύγεις, με ποιον τρόπο? Από την προσωπικότητα υπάρχει η άλλη άποψη ότι όλοι έχουμε ένα ορισμένο κεφάλαιο. Μόλις αυτό το κεφάλαιο, το βιωτικό, ξεκινήσουμε και το σπαταλήσουμε, είναι σίγουρο ότι θα έρθει ο θάνατος του βιολογικού μου σώματος. Ποιο είναι ο διάλογο στα μάτια? Δεν σ' άκουσα. Ποιο είναι αυτό το κεφάλαιο? Το κάθε κεφάλαιο είναι ανάλογα το τι μας δίνεται
σαν ρεζουμέ από τις περασμένες μας, θα λέγαμε, εμπειρίες και την, θα λέγαμε, το επίπεδο συνείδησης και ανάλογα τα ψυχικά θέματα που πρέπει να περάσουμε εδώ σε κάθε εσάργωση. Οπότε κάθε άνθρωπος έρχεται με ορισμένο κεφάλαιο και αυτό αντιπροσωπεύεται και από το DNA, αν είναι χαλασμένο, αν είναι δυνατό, από το σκαρί. Βλέπετε, άλλοι άνθρωποι ζουν πολύ, άλλοι άνθρωποι ζουν λίγο, άλλοι άνθρωποι είναι ευαίσθητοι, άλλοι είναι ανέστητοι. Οπότε το DNA είναι μια αντανάκλαση, θα λέγαμε, του ψυχικού μαθήματος που έρχεται να περάσει μέσα από αυτούς τους περιορισμούς που μας δίνει κάθε βιολογικό σώμα, με την έννοια ότι δεν είναι τέλειο. Οπότε κάθε ατέλεια έχει δημιουργηθεί από εμάς για να μάθουμε μέσα από αυτόν τον περιορισμό της ατέλειας, έτσι, ορισμένες επιλογές που να μην μας ξαναφέρουν σε αυτή την κατάσταση. Να ρωτήσω κάτι, Σταμάτη. Βεβαίως, Κατερίνα. Ο θάνατος δεν είναι απλά ένα διάλειμμα, δηλαδή πεθαίνουμε κάθε μέρα, κοιμόμαστε κάθε βράδυ, τα κύτταρά μας ανανεώνονται, μικροί θάνατοι είναι όλα αυτά. Okay, ανάλογα τι εννοείς διάλειμμα, δηλαδή, για να καταλάβω, διάλειμμα από την εσάρκωση? Διάλειμμα από το... ναι, από την εσάρκωση. Ναι, okay. Στην πραγματικότητα η εσάρκωση είναι διάλειμμα από τον ολικό εαυτό μας. Γιατί στην πραγματικότητα η εσάρκωση είναι ένα όνειρο που παίζουμε εμείς σαν ολικός εαυτός. Εμείς όμως, επειδή έχουμε εστιαστεί εδώ πέρα, αυτό που λέμε όνειρο στην πραγματικότητα είναι πιο πολύ εαυτός μας, πιο κοντά στην πηγή, σίγουρα, πιο αληθινός. Έτσι. Άρα ο θάνατος, θα λέγαμε ότι κάτω από την προσωπικότητα, όποιος είναι κάτω από την προσωπικότητα και το κοιτάει, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια μετατροπή, μια μετάλλαξη, μια μετουσίωση, αλλά πάνω απ' όλα να έχει την έννοια της συνέχισης. Έτσι. Όταν εμείς είμαστε όμως πάρα πολύ εστιασμένοι στα αρνητικά πράγματα, είναι φυσικό όταν εμείς βγαίνουμε στο αστρικό πεδίο, όταν πεθαίνουμε, να μην έχουμε μια συνέχιση συνειδητή στο αστρικό. Παραμένουμε ορισμένα στάδια μέχρι να ξεκινήσει να δουλέψουν όλες αυτές οι εικονοπλασίες που κάνουμε, μέχρι να ξαναμπούμε σε μια νέα μήτρα και να εσαρκώσουμε τη νέα μας προβολή. Okay. Αντί να ρωτήσω αυτό κάτι. Ναι. Η πρόθεση, δηλαδή η ενέργεια της πρόθεσης, δεν παίζει ρόλο στην υλοποίηση? Δηλαδή, η ενέργεια της πρόθεσης παίζει το μεγαλύτερο ρόλο, θα λέγαμε, στην υλοποίηση, γιατί η πρόθεση στην πραγματικότητα δεν είναι αυτό που νομίζει η προσωπικότητα. Γι' αυτό λέω πρόθεση μπορεί να γίνει συνειδητή μόνο όταν επεξεργαστούμε τις διάφορες πεπιθήσεις. Γι' αυτό είχα μιλήσει την άλλη φορά για τους ενεργειακούς θεραπευτές και είπα, όσο κάποιος βιοπορεί μέσω από την θεραπεία των άλλων, είναι φυσικό ότι η πρόθεσή του πάοντε θα θέλει στην πραγματικότητά του ασθενής για να μπορεί εκείνος να βιοπορήσει. Γι' αυτό έχει και τη διαφορά αυτό που λέμε λειτουργήμα με επάγγελμα. Γιατί η πρόθεση του επαγγελματία με την πρόθεση του λειτουργού έχουν αυτό ακριβώς τη διαφορά. Ότι ένας θέλει την εξάλληψη στην πραγματικότητά του της ασθένειας και ο άλλος θέλει να υπάρχει για να μπορεί να βιοπορεί μέσω από την ασθένεια και τη θεραπεία. Φανταστείτε λοιπόν τι πρόθεση έχει ένας στρατιωτικός λειτουργός που περασπίζει το σπίτι του από έναν επαγγελματία στρατιωτικό, ένας επαγγελματίας αστυνόμος με έναν λειτουργό αστυνόμο. Και κάθε άνθρωπος, έτσι, ένας δικαστής, ένας πολιτικός και τα υπόλοιπα, για να καταλάβετε ακριβώς την πρόθεση, δείχνει τη διαφορά ανάμεσα σε λειτουργήμα και επάγγελμα. Ρώτησα για την πρόθεση για έναν λόγο. Αν η πρόθεση είναι αγνή, που σημαίνει ότι εάν ο θεραπευτής έχει σαν πρόθεση να εξαλείψει την ασθένεια, γι' αυτό και κάνει λειτουργήμα, κατά έναν τρόπο η υλοποίησή του δεν είναι πιο εφικτή από κάποιον? Όχι, δεν έχει κανένα λόγο παρά μόνο στην δική του ισορροπία αυτό το πέρα το πράγμα, με την έννοια ότι για να φτάσει σε αυτή την αγνή πρόθεση θα υποτίθεται, έτσι όπως το βλέπεις εσύ, ότι θα έχει ενωθεί πιο πολύ με τον εαυτό του. Γι' αυτό μου το λες. Άρα, επομένως, θα εκδηλώνει καλύτερα. Όμως, στην πραγματικότητα, όσο πιο πολύ ενώνεσαι με τον εαυτό σου, τόσο καταλαβαίνεις ότι η πρόθεση στην πραγματικότητα αρχίζει και μειώνεται. Γιατί ζεις ένα τώρα και δεν χρειάζεται να έχεις καμία πρόθεση για κανέναν άλλον. Είσαι αυτός που είσαι, επομένως, συγχρονιστικά, ο καθένας που αξίζει θα έρθει κοντά σου και θα κερδίσει αυτό που αξίζει, γιατί το έχει διαλέξει για την αναβάθμισή του. Άρα κανείς δεν μπορεί να σώσει κανένα με την έννοια
αυτή που σου μιλάω εγώ, γιατί πολύ απλά όλοι έχουμε διαλέξει και συνδημιουργούμε εδώ πέρα για να πάρουμε εμπειρίες. Βασικά κάθε θεραπεία και κάθε σωτήρας έχει την έννοια αυτή, καταλάβατε, ότι μπαίνουμε στην έννοια της θεραπείας με την έννοια ότι όσο πιο αγνή είναι η πρόθεσή σου, θα λέγαμε, αλλά πρόσεξε, ακόμα και αγνή λες την πρόθεση εκείνη που δεν έχει δόλο. Αυτό δεν πάει να πει ότι επειδή δεν έχει δόλο, σώνει και καλά ο άλλος, επειδή θες εσύ πρέπει να σωθεί. Έτσι δεν είναι? Προσέξτε, γιατί πάρα πολλές, όπως το λένε και οι γνωστικοί, πάρα πολλές κακίες, τα λέγαμε, στον κόσμο, έχουν χτιστεί έτσι από αγνές προθέσεις. Στην πραγματικότητα, η συνείδηση είναι αυτό που μετράει. Καταλάβατε, η συνείδηση είναι αυτό που μετράει. Γιατί όταν πέσουμε στη θέληση ότι ακόμα και από μια αγνή πρόθεση, εγώ πάω να κάνω κάτι, να σώσω τον κόσμο, να κάνω αυτά τα πράγματα χωρίς να έχω δόλο μέσα μου, okay, το καταλαβαίνω ότι μιλάει ένα θετικό εγώ μας. Όμως απ' την άλλη, η αγάπη πρέπει να έχει και τη σοφία για να είναι ισορροπημένη. Και η σοφία σημαίνει γνώση. Όταν απλά εσύ, είμαι θετικός, άρα πάω να κάνω τα πάντα, ξέρω εγώ και τρέχω, ακόμα και αυτό θέλει το μέτρο του. Απάντησα στην ερώτηση αυτή? Ναι, ναι. Okay. Κατάλαβα ότι ο είπες, μιλάει πάλι ένα θετικό εγώ, που στην ουσία μιλάει πάλι ένα εγώ. Άρα ναι, απλώς είναι πιο υψηλή δόνηση από τα αρνητικά εδώ, από τα αρνητικά εγώ που έχουμε. Άρα πρέπει να ψάξεις πίσω από την πρόθεσή σου τι κρύβεται, ποια είναι τα κίνητρα, έτσι και οι πεπιθήσεις. Βεβαίως, γιατί... Να σώσεις κάποιον γιατί θέλεις να είσαι ο ήρωας, να πάρεις αξία μέσα από αυτό. Ακόμα και όταν το λυπάσαι, εγώ δεν λέω ότι είσαι ο ήρωας, ότι έχεις καθαρά αγνές προθέσεις. Εγώ δεν λέω ότι θες να είσαι ο ήρωας και περήφανος και να σε δαφνοστεφανώσουν, αλλά απλά να έχεις μια καλή πρόθεση, να μην μπορείς την κακία στον κόσμο ή την πίκρα ή οτιδήποτε. Ακόμα και αυτό το πέρα το πράγμα σημαίνει ότι στην πραγματικότητα δεν καταλαβαίνεις τον μηχανισμό και τη δύναμη των οποίων όλων οι ψυχές έχουν έρθει εδώ να παίξουν ένα σενάριο. Είσαι ακόμα στην πολικότητα, αυτό σημαίνει. Απ' την άλλη όμως, κανείς δεν σου απαγορεύει τη δράση. Και όπως είπε ο Βασίλης προηγουμένως, η παράδοση, έχουν κάνει ένα λάθος όλοι οι άνθρωποι που ακούνε για την παράδοση. Παράδοση δεν σημαίνει να μηδρώ. Παράδοση σημαίνει δράση 100%. Παράδοση σημαίνει δράση 100% από αυτό που είμαι. Απλώς δεν ζητάω. Απλώς αποδέχομαι την πραγματικότητα. Εγώ πάντα είμαι 100% αυτό που είμαι. Πάντα δρώ. Πάντα ξεκινάω να κάνω δράση. Πάντα γιώνω τις ενεργείες μου. Απλώς δεν προσδοκώ, δεν επιθυμώ, δεν λέω, δεν έχω όνειρα. Καταλάβατε. Δεν είναι παράδοση εξαδυναμίας. Η παράδοση εξαδυναμίας είναι αυτό πέρα το πράγμα το αρνητικό. Η συνειδητή παράδοση είναι χωρίς προσδοκίες να είμαι ο εαυτός μου. Ζω στο τώρα χωρίς προσδοκίες. Σταματή. Έλα. Ναι, σε αυτό που είπες επάνω. Okay, η παράδοση. Δεν έχουμε κάποιο κομμάτι εμείς σαν μικροί δημιουργοί? Πρέπει να ακολουθήσουμε ακριβώς αυτό που θέλει ο άνθρωπος εαυτός μας? Δεν μας δίνεται ένα δικαίωμα σαν να δημιουργήσουμε μια πραγματικότητα? Βεβαίως. Έχεις την ελεύθερη βούληση. Όχι να δημιουργείς πραγματικότητα, να δημιουργείς την πραγματικότητα που σου ο ίδιος θα βιώνεις την πραγματικότητα του ανώτερου εαυτού σου. Άρα λοιπόν καταλάβατε ότι ο ανώτερος εαυτός είναι σαν ένα ρέμα μεγάλο. Εσείς είσαστε μέσα. Έχετε όση ελευθερία θέλετε να πάτε ή με το ρεύμα ή κόντρα ή δεξιά ή αριστερά ή κολοτούμπες. Το θέμα είναι όμως ότι αυτή η μικρή ελευθερία που έχετε δεν μπορεί να πάει ενάντια στο ρεύμα. Το μόνο που θα κάνετε είναι να πονέσετε. Άρα καταλαβαίνουμε τι εστί πεπρωμένο, που είναι η κύρια δομή της εσάρκωσης, και τι εστί ελευθερία, επιλογή, ελεύθερη βούληση της προσωπικότητας. Το πώς θα περάσουμε εμείς το πεπρωμένο. Άρα αν πάμε κόντρα θα υποφέρουμε, από ό,τι κατάλαβα. Γιατί είναι σαν να διασπάσεις τα δύο στην πραγματικότητα. Γι' αυτό λέμε αποκοπή. Γιατί όταν εμείς έχουμε διαφορετικές αντιλήψεις ή η συνείδησή μας δεν είναι ενωμένη αλλά είναι αποκομμένη, είναι φυσικό λοιπόν ότι κάθε φορά δεν θα εμπιστευόμαστε το ρέμα που είμαστε εμείς. Και τι θα κάνουμε, σαν ένα νέο ψάρι, κάθε φορά όπως το Νέμο, οι παλιές χελώνες αφαινόντουσαν στο ρέμα γιατί ξέρανε που πάει και είχαν εμπιστοσύνη. Οι νέες χελώνες πολεμούσαν μέχρι να κουραστούν και μετά αναγκαστικά να αφαιθούν στο ρεύμα. Αν υπάρχουν 10 επιλογές, νομίζω ότι ο ανώτερος αυτός σου δίνει 4 επιλογές διαφορετικές να αποφασίσεις. Στην πραγματικότητα.
στην πραγματικότητα οι επιλογές είναι κατά πόσο εσύ είσαι, θα λέγαμε, αποκομμένος. Όσο πιο πολύ δουλεύει το διανοητικό σου χωρίς έλεγχο, θα σου δίνει πάρα πολλές επιλογές. Να κάνεις ό,τι νομίζεις ότι μπορείς και θα είναι καλό για σένα. Εσύ βέβαια μπορείς να αυτοκτονήσεις, να φύγεις, να κλάψεις, να πας στην εκκλησία, να αλλάξεις, να κάνεις ό,τι νομίζεις. Αυτές είναι επιλογές από τις πεπιθήσεις σου. Μπορεί να είναι χιλιάδες, άπειρες. Στην πραγματικότητα, αυτή η επιλογή που θα ομοιοκραδάζεται με το ρέμα θα σε κάνει να νιώθεις πιο ευτυχισμένος. Και αυτό είναι ο ενθουσιασμός. Γι' αυτό λέμε ακολουθήστε τον ενθουσιασμό σας. Ο ενθουσιασμός όμως αλλάζει. Ακολούθα τον όπου πάει. Okay, εντάξει. Να συνεχίσει άλλος. Να ρωτήσω πάλι κάτι. Ναι, αλλά. Έλεγες πριν για το μάθημα, για το σενάριο δηλαδή που βιώνεις μέσα από την αντίσταση που είναι ο πόνος, άρα μέσα από την απόλυτη παράδοση είναι αυτό που λέμε ότι παίρνεις το μάθημα μέσα από τη χαρά. Δηλαδή σχεδιάζεις κάποιο τρόπο. Όχι, δεν σχεδιάζεις. Θα το βρω και θα το ρωτήσω μετά. Δεν μπορείς να σε. Έλα, Ιωνά, η σειρά σου είναι και κάνεις ό,τι δεν το ξέρεις τώρα. Τι σειρά μου, εγώ τα διαβάζω τώρα, τα ακούω, είναι like. Από ποιο θέμα θέλετε μπορείτε να ρωτήσετε, έτσι. Αν κρατάγα σημειώσεις, θα σε έλεγα παιδιά, συγγνώμη, δεν το έχω κάνει, αλλά επειδή ήμουν έμφυτα και τρέχουν έτσι μπαμ μπαμ, οπότε είναι εύκολο, οπότε ρωτήστε τι θέλετε. Είναι ωραίο αυτό γιατί δημιουργείται έτσι από εδώ από εκεί και έχει suspense που λέμε. Ο καθένας έχει τα δικά του ερωτήματα και είναι ελεύθερος να πει τι θέλει. Αν δεν έχει κάποιος, έχω εγώ ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν είναι προσωπικό ή αν μπορεί να πάει προς μεγαλύτερη. Πες το, Βασίλη. Πες το. Λοιπόν, έχουμε τη θετικότητα και έχουμε και την αρνητικότητα. Λοιπόν, αν είσαι στην ουδετερότητα, είναι καλό, είσαι σε μια ισορροπία, θεωρείτε. Η ουδετερότητα θεωρείται ότι όταν έχουμε ανοίξει την καρδιά του, είμαστε εκεί μέσα. Όλα τα άλλα είναι απλά πλάνες που νομίζουν οι άνθρωποι που λένε ότι είμαι φωτεινός, ουδετερότητα και το ένα και το άλλο. Όταν πραγματικά ανοίγει η καρδιά, φεύγεις από την πολικότητα. Τότε είναι συμπατική ένωση, γιατί καταλαβαίνεις τον καθένα, ναι, και τον αρνητικό και το θετικό, ότι είναι κομμάτια δικά σου. Οπότε έχεις καταλάβει την αιτία γιατί ο άλλος βρίσκει σαν καλύτερη γνώμη, πιο εξυπηρετική, ακόμα να κάνει και το κακό. Είναι σαν να λέγαμε ότι καταλαβαίνεις και το παιδί και δεν κρατάς κακία στο παιδί, γιατί ξέρεις ότι είναι συνειδησιακά, θα λέγαμε, έτσι, ακόμα άπειρο. Όταν λοιπόν ανοίγει το τσάκρα, θα λέγαμε, της καρδιάς στην πραγματικότητα, αυτό το πράγμα σου δίνει την ένωση, τη σχέση μόνο το περιβάλλον μέσα σου. Η ουδετερότητα τι είναι τώρα? Η ουδετερότητα είναι πάλι ένα παρεξηγήσιμο σημείο που έχουμε περισσότερη. Ζαχαρούλα, χαμήλωσε λίγο το μικρόφωνο. Λίγο το μικρόφωνο και μετά από θες να ρωτήσω ξανανεβάζεις, έτσι. Λοιπόν, στην πραγματικότητα τι γίνεται η ουδετερότητα? Στην πραγματικότητα είναι θετικό. Γιατί είναι θετικό? Γιατί σου δίνει την επιλογή, την ελεύθερη βούληση να κάνεις ό,τι θες. Ακόμα και το αρνητικό. Άρα δεν γίνεται να είναι κάτι αρνητικό η ιδιαιτερότητα. Άρα υπάγεται στο θετικό, γιατί σου δίνει ελευθερία. Αν κάτι ήταν στο αρνητικό, δεν θα σου δίνει ελευθερία, θα σου δίνει μείωση του εαυτού. Άρα για να φτάσουμε στην ιδιαιτερότητα, καταλάβατε ότι μπορείς να μην το βλέπουμε σαν τη μέση, και αυτό αναλογεί στο κέντρο μας, αλλά στην πραγματικότητα, αν το πάρουμε έτσι κάθετα, θα δούμε ότι οι χαμηλές συχνότητες είναι το αρνητικό. Οι υψηλές συχνότητες το θετικό και μετά είναι το ουδέτερο κομμάτι για κάθε πεδίο, όπου αυτό είναι η πύλη για να ανέβεις στο επόμενο. Όχι το θετικό, το ουδέτερο. Εγώ είμαι σε μια φάση ουδέτερη. Μάλλον πολλά χρόνια πήγα από το αρνητικό, πήγα στο θετικό πριν από 2 χρόνια και τώρα το τελευταίο και ο διάστημα είμαι στο ουδέτερο. Δηλαδή δεν με συγκινούν πάρα πολλές έτσι πάθη, ας το πούμε, έρωτες. Είμαι σε μια φάση ουδέτερη. Όχι βέβαια ότι δεν νοιάζομαι, όχι ότι δεν νοιάζομαι για τον κόσμο και τους ανθρώπους, απλά είμαι σε μια πιο ουδέτερη φάση. Μπορώ να πω κάτι για αυτό που είπες τώρα λίγο, γιατί τσίγκλησε μέσα μου μια λέξη. Ναι. Ουδετερότητα δεν σημαίνει απάθεια, σημαίνει ευαισθησία. Ναι. Προσέξτε, γιατί ουδετερότητα δεν σημαίνει κάτι δεν με νοιάζει, σημαίνει με νοιάζει, σε συμπονώ, αλλά έχω μετατρέψει τη δόνηση. Προσέξτε, και αυτό είναι στο ανώτερο επίπεδο. Γιατί ο ουδέτερος άνθρωπος δεν είναι ότι δεν καταλαβαίνει. Είναι ότι καταλαβαίνει και την κλέψιά και την μπουστιά και τη λαγνία και την πονηριά. Απλώς αυτόματα τη μετατρέπει μέσα του. Δεν είναι ανέστητος, δεν είναι αγαθός, δεν είναι αφελής.
ξέρει και τα δύο και μπορεί και τα μετατρέπει μέσα του και επιλέγει πάντα αυτόν που ξέρει για καλύτερο. Αλλά ποιο το καλύτερο, αφού αυτός έχει τον μεγαλύτερο αυτό του και την ένωση. Το καλύτερο για όλους. Άρα δεν μπορεί ένας άνθρωπος να είναι ουδέτερος και να επιλέγει το καλύτερο για τον εαυτό του. Αυτός ο άνθρωπος που είναι ουδέτερος πάντα θα επιλέγει το καλύτερο για όλους, γιατί νιώθει την ένωση σαν εαυτό. Άρα λοιπόν όλη η σοφία είναι τι να κάνεις ότι να έχει την καλύτερη εξυπηρέτηση. Αν σε εξυπηρετεί μόνο το εγώ, είναι φυσικό ότι θα κυμαίνεσαι μέσα από την εξυπηρέτηση των δικών σου εγώ. Αν όμως έχεις τη συμπαντική ένωση, έχεις ανοίξει την καρδιά, είναι φυσικό ότι αυτό που λες ουδετερότητα πάντα θα σε κάνει να διαλέγεις το καλύτερο για όλους. Προσπαθώ να αποβάλω το ατομικό συμφέρον και να κοιτάξω το ομαδικό συμφέρον, δηλαδή αυτό που είναι προς όλους. Δηλαδή κάποιες φορές μπαίνει και το ατομικό, αλλά πλέον είναι σε πολύ μικρό αυτό ποσοστό. Αυτό πάει να πει ακόμα, έτσι που το ακούω, ότι είσαι ακόμα διαμελισμένος σε ατομικό και ομαδικό. Αυτό που λέμε εμείς πάντοτε τι είναι? Αφαιθείτε να στο εαυτό σας για να δείτε ότι όλα αυτά πρέπει να ομοποιηθούν. Δηλαδή το συμφέρον μου είναι το συμφέρον όλων. Αυτά πρέπει τα δύο να γίνουν ένα. Και αυτό γίνεται μόλις ανοίξει η καρδιά. Και τότε ξεκινάει ο εθελοντισμός. Και τότε ξεκινάει η προσφορά. Αυτό που πάρα πολλοί, συγγνώμη, ενεργειακοί θεραπευτές ακόμα δεν έχουν πετύχει. Έτσι. Προσπαθούμε. Ναι, δεν τρέχει τίποτα. Μην προσπαθείτε, ναι. Γιατί δεν είστε ο εαυτό σας. Απλά αποδεχτείτε αυτό που είναι. Αυτό που είναι ο καθένας. Το θέμα δεν είναι να προσπαθείτε. Το θέμα είναι να αποδεχτείτε σε ποια κατάσταση είστε ή είσαι ή είμαστε. Χωρίς να προβάλλουμε μια πλάνη με την προσωπικότητα και να λέμε ότι είμαστε κάτι παραπάνω, μόνο και μόνο για να υπάρχει κάποιο κέρδος. Τι κέρδος πάλι? Εξυπηρέτηση του εγώ μας. Έτσι. Ναι. Καταλάβατε, στην πραγματικότητα ενέργεια είναι μία. Απλά την παίρνουμε από τον άλλο, τη φέρνουμε σε μένα. Την παίρνω από τον άλλο, τη φέρνω σε μένα. Την παίρνω από τον άλλο, τη φέρνω σε μένα και εγώ στον άλλο και γίνεται όλο αυτό το πράγμα σαν τα λεφτά. Αν θέλετε κάποτε μέσα σας να φτάσετε σε μια ειρήνη, σε μια ισότητα, σε μια ισορροπία στο χρηματικό ποσό, δεν θα πρέπει να κινείτε ή θα είναι ακίνητο, να μην υπάρχει. Ακριβώς το ίδιο πράγμα γίνεται μέσα μας. Κυκλοφορούν οι ενέργειες μέσα στα διάφορα αποκομμένα εγώ, από το ένα στο άλλο και τα ενεργοποιούν. Και αυτόματα πετάγεται ο θυμός, η λαγνία, το ένα, το άλλο, η πονηριά. Όταν αυτά τα πράγματα αφήσετε να θέλουν ενέργεια να ενεργοποιηθούν, και φτάσετε σε έναν ιέο εαυτό, αυτόματα δεν χρειάζεται αυτή την ενέργεια που λέγεται ρευστότητα μέσα και θα έχει κλείσει το κύκλωμα. Ενεργειακά λοιπόν, αντί να κάθετε και σε κόμπους ενέργεια, σε μικρά κυκλώματα, επειδή υπάρχουν υπολικό, αρνητικό, θετικό σε καθένα από τα κομμάτια μέσα μας, αυτόματα θα μπούμε σε ένα μεγαλύτερο κύκλωμα ηλεκτρομαγνητική, θα λέγαμε αύρα, που θα χωράει παραπάνω πληροφορία, παραπάνω φως και όχι διακυκωμένο μικρό φως κάτω από ένα, θα λέγαμε, 3% που έχει, θα λέγαμε, το αποκομμένο εγώ.